στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με πολύ μεγάλη σαφήνεια και σταθερότητα, λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν εμείς που δημιουργείται αυτή τη στιγμή... Εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές, ναι, και συνολικά με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η ερώτηση. Οι πόροι πού θα βρεθούν σε αυτή την περίπτωση. Οι πόροι υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει παραγωγικές δυνατότητες. Έχει πλούτο που τον παράγουν οι παραγωγικές της δυνάμεις, που τον παράγει πρώτα απ' όλα ο εργαζόμενος λαός. Είναι τόσο απλό, γιατί φαντάζομαι ότι και οι προηγούμενες δεν είναι απλό, αλλά, οι οποίες έπεφταν έτσι, η μία μετά έτσι την συνήθως, άλλη, έτσι λόγω των μέτρων. Απαντάνε και τα άλλα πολιτικά κόμματα που κυβερνούν. Ότι είναι δεδομένη αυτή την κατάσταση και πρέπει να πειθαρχήσουμε σε όλα, διότι θα μας φέρει επενδύσεις η εντολή της Κομισιόν που την κάνω εγώ νόμο. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης για βιώσιμη ανάπτυξη ή λέει για δίκαιη ανάπτυξη ο Τσίπρας και ξέρουμε όλοι ότι κοροϊδεύουν. Υπάρχει όμως διότι ένα δεν μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μεταμνημονιακής αυτής εποχής που βιώνουμε με όλα αυτά τα μέτρα και τους νόμους η ισχύ, να υπάρχει δίκαιη και βιώσιμη μια ανάπτυξη. Μια μικρή αυτή, χώρα ξέρετε, σαν την εννοούνε, Ελλάδα μπορεί εννοούνε, να σταθεί, ότι θα είναι μια ανάπτυξη. Ακούστε με, θα είναι μια ανάπτυξη. Είναι οποία, κομβικό αυτό την οποία, που σας ρωτάω, μα, γιατί εκεί διαφοροποιείστε. Αυτό. Εννοούμε απολύτως ότι θα είναι δίκαιη η ανάπτυξη με τις επενδύσεις που θα έχουν και με κάποιες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Και εμείς την ίδια ώρα θέτουμε το ερώτημα. Να κάνουν επενδύσεις οι καπιταλιστές, να τους φοροαπαλλάσσουν, γιατί τους φοροαπαλλάσσουν, να τους δίνουν δωράκια. Και την ίδια ώρα ο λαός να πληρώνει τους φόρους που δεν πληρώνουν οι μεγαλοκαπιταλιστές στα μονοπόλια. Και την ίδια ώρα ο λαός να πληρώνει μια σειρά μισθούς πείνας, διότι αυτές οι δουλειές τις είδαμε, μειώθηκε και η ανεργία, μάλιστα. Λέει πολύ ωραία και το θεωρεί θρίαμβο αυτό ο κύριο Τσίπρας. Όμως με 300 ευρώ... πείτε μου εσείς αν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος 25, 30, 35 θέλω, χρόνων θέλω και πολύ μεγαλύτερες πλέον. Να σας κάνω μια ερώτηση που για να οικογένεια. Καταλάβει ο τηλεθεατής. Άρα λοιπόν που θέλει αυτό να θα είναι το σχέδιό διστάζει. Μας. Αυτό θα είναι το όραμά λοιπόν, μας. Αυτό είναι το σχέδιο όσων μας έχουν αυτό κυβερνήσει. Εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, και Νέα Δημοκρατία εσείς, και εσείς κύριε Γραμματέα, εσείς λέτε άρα να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα να φύγει, να πάρει έναν άλλο προσανατολισμό, να εκμεταλλευτεί τις παραγωγικές πηγές που έχει ως χώρα και εγώ σας ρωτώ γιατί με φαντάζομαι λαό, πραγματικά στην εξουσία όμως. Φαντάζομαι άλλο ότι αυτό. Σύστημα. Αφήστε με αν θέλετε να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτός είναι και ο ενδιασμός του ότι σας συμπαθούν αλλά δεν σας ψηφίζουν πέραν ενός ποσοστού, διότι είναι ολιστική η αλλαγή την οποία προτείνεται. Εδώ. Άρα θέλω να καταλάβουν το εξής. Ωραία, η Ελλάδα λοιπόν έχει μια άλλη κατεύθυνση με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βασίζεται στις πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Μπορεί να αντέξει σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον με αγορές που είναι θεριά ανήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι η δύναμη του λαού. Αν ο λαός κατανοήσει ο ίδιος ότι είναι δυνατός και αυτό του λέει το ΚΚΕ, μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να βγει στην επιφάνεια αυτή η δυναμική και να μπορέσει να επιβάλλει αλλαγές. Και βεβαίως εκεί θα υπάρχει και το σχέδιο ανατρεπτικές αλλαγές, διότι αν το δεν, οποίο αν δεν το πάμε βλέπουν σε αλλαγές στο εκβάθρων, ριζοσπάστη. Αν δεν πάμε σε ριζικές αλλαγές, δεν πρόκειται, θα μεμσημυρούμε και θα βρισκόμαστε σε μια ωραία από τα ίδια. Λοιπόν, πότε με τρίτο μνημόνιο, πότε με τέταρτο, πότε με δεύτερο, πότε με μέτρα, πότε με πλεονάσματα και πάντα θα την πληρώνει το ο λαός. Σχέδιο. Άρα λοιπόν πρέπει να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Και αυτό κόμματος είναι το κάλεσμα στην πλειοψηφία των λαϊκών δυνάμεων.